Εμείς οι κάτοικοι της δίκης Θεσσαλονίκης έχουμε λόγο να είμαστε σήμερα εδώ. Παλεύουμε για τα ζητήματα της υγείας, γιατί παράγοντας επιδείνωσής, πέρα από το ζήτημα της πανδημίας, είναι μεγάλη επιδείνωση. Γιατί παράγοντας επιδείνωσής, πέρα από το ζήτημα της πανδημίας, είναι μεγάλη βιομηχανική ρήπανση που εξελίσσεται γύρω από τις γειτονιές μας. Από τη δυσοσμία των ΕΛΠΕ, την καύση ρήπων από το Τιτάν, τη νέα επένδυση που ετοιμάζεται στη Σύνδο για αποτέφρωση επικίνδυνου υγειονομικού υλικού. Βαλόμαστε από παντού από επικίνδυνες βιομηχανικές δραστηριότητες που βάζουν τα κέρδη τους πάνω από την υγεία μας. Η ρήπανση και η δυσοσμία από τα ΕΛΠΕ είναι άμεσο πρόβλημα για τους κατοίκους της περιοχής. Σήμερα, στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε, δεν χαμηλώνουμε τον πύχη. Σηκώνουμε το ανάστημά μας και φωνάζουμε ότι δεν θα ανεχτούμε τίποτα λιγότερο από το να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Οι κινητοποιήσεις που προγραμματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα ανέδειξαν το πρόβλημα της ρήπανσης και της δυσοσμίας από τα ΕΛΠΕ. Σήμερα είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Θα αναρωτηθεί κάποιος, μήπως όμως δεν θέλετε τα ΕΛΠΕ, αλλά οι κάτοικοι που μένουμε τόσο κοντά. Η αιτία που οδηγεί σε άναρχη χωροθέτηση βιομηχανικών περιοχών δίπλα από οικιστικές περιοχές είναι αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τα κέρδη των βιομηχανιών και των εργολάβων. Έτσι εξηγείται το να δίνονται άδειες για βιομηχανίες σε κατοικημένες περιοχές αλλά και άδειες για κατοικίες δίπλα από βιομηχανίες. Η γυκνίαση βιομηχανικών μονάδων και κατοικιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι μια κατάσταση που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τη συσσόρευση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και της δυσοσμίας στις γειτονιές μας. Η βιομηχανική ρήπανση και η τοξική ρήπη που παράγονται δεν κάνουν διακρίσεις και δεν ξεχωρίζουν κατοίκους και εργαζόμενους. Ούτε κάνουν διακρίσεις ο κίνδυνος και οι συνέπειες ενός εκτεταμένου βιομηχανικού ατυχήματος. Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εργαζόμενοι στις μεγάλες μονάδες που ζουν στην περιοχή. Τα παιδιά μας αναπνέουν δηλητηριώδη αέρα. Οι δομές υγείας είναι υποβαθμισμένες. Και κανένας έλεγχος δεν υπάρχει για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία. Άρα μας ενώνει όλους η βαρβαρότητα που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Η κοινή μας αγωνία για μια καλύτερη ζωή. Για παράδειγμα, είναι προς το συμφέρον όλων τα αιτήματα των σωματείων και φορέων να ακολουθούν όλα τα επιστημονικά κριτήρια χωροθέτησης για την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων και έργων στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και αλλού. Το μεγάλο κεφάλαιο εγκαθιστά και λειτουργεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κριτήριο το κέρδος, βάζοντας σε κίνδυνο τόσο τους εργαζόμενους με τα λοιπή μέτρα ασφάλειας και υγιεινής συνεργασία, όσο και τους κατοίκους που σταθερά είναι αυξημένοι οι δείκτες της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και της δυσοσμίας. Παλεύουμε να συνεχιστούν σε μόνιμη βάση μετρήσεις για τη ρήπανση από το Αριστοτέλειο, να πραγματοποιηθεί επιδημιολογική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής και στους εργαζόμενους της επιχείρησης. Να καταρτιστεί άμεσα ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας και να διαμορφωθούν ανάλογα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περιοχή μας σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Να αναβαθμιστούν τεχνικά οι σταθμοί μέτρησης περιοχής και οι μετρήσεις να γίνονται 365 μέρες τον χρόνο. Να καλυφθούν άμεσα όλες μας οι ανάγκες σε σχολική στέγη, υγεία, χώρους άθλησης, αναψυχής, αποκλειστικά από το κράτος και την περιφέρεια. Μέσα από γενναία αύξηση κρατικής χρηματοδότησης. Αν παρθούν όλα αυτά τα μέτρα, δεν θα κινδυνεύσουν θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Οι κάτοικοι δεν έχουμε απέναντι τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Ξέρουμε πως εσείς ακόμα περισσότερο εκτίθεστε διαρκώς σε επικίνδυνες και τοξικές ουσίες. Επιβαρύνει τη υγεία σας. Η εταιρεία πρέπει να πληρώσει για το πρόβλημα που δημιουργεί. Να πάρει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για εργαζόμενους και κατοίκους. Από τα τεράστια κέρδη όλων των προηγούμενων χρόνων να εξασφαλίσει όλα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, μόνιμους και εργολαβικούς. Χωρίς άλλη καθυστέρηση να προχωρήσουν άμεσα όλα τα μέτρα περιορισμού και εξάλληψης της δυσοσμίας και της ρήπανσης από τον επέτειο που είναι τα ΕΛΠΕ.